Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προϋπολογισμό ελπίδας που ανοίγει προοπτικές σύγκλησης της ελληνικής οικονομίας με τις αντίστοιχες των υπολείπων κοινοτικών χωρών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον προϋπολογισμό του κράτους για το οικονομικό έτος 1993 που κατέθεσε απόψε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στέφανος Μάνος. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας διαβεβαίωσαν τη Βουλή ότι δεν θα υπάρξουν νέα οικονομικά μέτρα μέσα στο 1993. Ειδικότερα ο κύριος Μάνος, αφού τόνισε ότι ο προϋπολογισμός έχει το σημαντικό πλεονέκτημα να μην προβλέπει νέα φορολογικά μέτρα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος το 1992 και σκοπεύει να εφαρμόσει το νέο σύστημα χωρίς άλλες ουσιαστικές παρεμβάσεις. Θα προχωρήσει δε ακόμα πιο αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο Υπουργός τόνισε ότι οι ριζικές βελτιώσεις στο πλέγμα των οικονομικών δοσοληψιών της κεντρικής διοίκησης με τις ΔΕΚΟ αποτελούν σημαντικό λόγο που ο προϋπολογισμός δεν εμφανίζεται με μειωμένες τις καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης. Λόγω των χρεών που έχουν συσσωρευτεί, είπε ο κ. Μάνος, η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, υπάρχει όμως σημαντική πρόοδος από το 1990. Στη συνέχεια ο κ. Μάνος ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση κατά 24,8% έναντι του 1992 και αύξηση των μη φορολογικών εσόδων από 3,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε 4,7%. Κατά την περίοδο 1981-1989 κάνει τις προσπάθειες αυτές εξαιρετικά δύσκολες. Διότι το βάρος των στόχων... Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης τάχθηκαν εναντίον του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζοντάς τον αντιλαϊκό και αντιαναπτυξιακό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Γεράσιμος Αρσένης, σημείωσε ότι ο νέος προϋπολογισμός σημαίνει ακρίβεια, ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και νέα βάστακτα οικονομικά βάρη. Ο ίδιος ο προϋπολογισμός παραδέχεται μάλιστα, πρόσθεσε ο κ. Αρσένης, ότι ο πληθωρισμός το 1993 θα κυμανθεί στο 12,5%. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Συνασπισμού, Γρηγόρης Γιάνναρος, είπε ότι ο προϋπολογισμός συνεπάγεται στην πραγματικότητα μείωση των συντάξεων τουλάχιστον κατά 3%, αύξηση της ανεργίας κατά 10% και ανακατανομή των εισοδημάτων με ανακατανομή των βαρών. Πρόσθεσε επίσης ότι το συνολικό έλλειμμα αυξήθηκε φέτος κατά 3-3 εκατομμύρια δραχμές. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, τέλος, Αντώνης Κυλάκος, τόνισε ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι ο χειρότερος των τελευταίων ετών και κινείται στα πλαίσια της συνθήκης του Μάστριχτ που ψήφισαν τα 3 κόμματα της Βουλής. Στα όσα είπε η αντιπολίτευση, απάντησε στην παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Κυλάκος μας είπε ότι είναι κακό να κατασκευάζουμε δρόμους, αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους, ίσως το Ρίο Αντίριο, αεροδρόμια, διότι λέγει θα έρθουν τα προϊόντα των εταίρων μας στη ΣΕΟΚ να πουληθούν στην Ελλάδα. Αυτοί είναι εξωφρενισμοί που μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος μπορεί να τα λέει, κύριε Σκυλάκο. Ο κύριος Γιάνναρος δεν νομίζω ότι αμφισβητεί τη χρησιμότητα του πρωτογενούς πλεονάσματος. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι για να υπάρχει εξυγίανση της οικονομίας θα αρχίσουμε πρώτα από το πρωτογενές πλεόνασμα. Πρώτα πρέπει να ξοδεύουμε για λειτουργικές ανάγκες περισσότερα, λιγότερα από όσα εισπράττουμε, για να αρχίσουμε να πληρώνουμε αυτό το υπέρογκο δημόσιο χρέος, το οποίο μοναχό του αυξάνει με λιγιώδεις ρυθμούς, διότι οι τόκοι είναι εξαιρετικά υψηλοί και το χρέος μέγα. Το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας επέτυχε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα 300 δισεκατομμυρίων και υπόσχεται του χρόνου πρωτογενές πλεόνασμα 879 δισεκατομμυρίων, που είναι 5% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, είναι, είτε το παραδεχτείτε κύριε συνάδελφε της αντιπολιτεύσης, είτε όχι, κατόρθωμα. Επιτυχία. Ναι, το καλοκαίρι αυξήσαμε με καινούριους φόρους έμεσους τα φορολογικά βάρη. Δεν δυσκολευτήκαμε να το πούμε, διότι είχαμε πρόβλημα. Αλλά η πολιτική του καλοκαιριού, κύριοι συνάδελφοι, απέδωσε. Αυτό ήθελα να σας πει ο Υπουργός των Οικονομικών Πρωτήτερα. Διότι έχουμε, κλείνουμε προϋπολογισμό με περίσσευμα. Όλοι λέτε εναντίον της φοροδιαφυγής. Όλοι λέμε εναντίον της φοροδιαφυγής. Και έρθει μια κυβέρνηση και σας λέμε, προβλέπω και δεσμεύομαι με τον προϋπολογισμό ότι θα εισπράξω περισσότερα έσοδα χωρίς να επιβάλλω καινούριους φόρους. Σας ενοχλεί? Επιτέλους, καθαρίστε τι θέλετε. Ότι θα φτάσουμε σε πληθωρισμό μονοψήφιο είναι σημαντικό, κύριε Αρσένη. Εσείς ευγάλετε το μέσο όρο, ίσως είναι 12,5 ο μέσος όρος. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει ποιο θα είναι το τέρμα. Εάν στο τέλος του χρόνου έχω μονοψήφιο πληθωρισμό, είναι μια μεγάλη προσφορά στον ελληνικό λαό. Οι επενδύσεις του χρόνου θα είναι 975 δισεκατομμύρια.
και σε αυτά θα προσθέσετε και 34 δισεκατομμύρια τα οποία ήταν δαπάνες λειτουργικές και οι οποίες πληρώνονταν, το ξέρετε καλά κύριε Γιάνναρη, από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων. Είναι μέγα επίτευγμα, διότι έτσι θα απορροφήσουμε τα κονδύλια της ΕΟΚ και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ταχύ βήμα προς την ανάπτυξη. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι πολύ ικανοποιημένη για τον προϋπολογισμό τον οποίο καταθέτει. Είναι ασφαλώς το καλύτερο που μπορούσε να γίνει υπό τις σημερινές περιστάσεις και είναι προϋπολογισμός ελπίδας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ανοίγει προοπτική, μας διευκολύνει στο μεγάλο μας στόχο που είναι η σύγκληση προς την ενιαία Ευρώπη, στην οποία παρά τις δοκιμασίες που περνά σήμερα εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε και που νομίζουμε ότι αποτελεί τη μόνη προοπτική και τη μόνη ελπίδα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με θέμα τη λειτουργία του κόμματος. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναμένεται να συζητηθεί τόσο το θέμα της κριτικής που ασκούν δημοσίως ορισμένοι βουλευτές του κόμματος, όσο και των επιθέσεων που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι να ξεκαθαρίσει αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα τελευταία γεγονότα και να θέσει τους βουλευτές πρώτων ευθυνών τους εν ώψη μάλιστα των μεγάλων εθνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και τις προσπάθειες για ανόρθωση της οικονομίας, η οποία βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα ζητήσει από τους βουλευτές πιστή τήρηση του καταστατικού του κόμματος, κυρίως ό,τι αφορά την κριτική και διατύπωση απόψεων στην άσκηση κυβερνητικής πολιτικής. Πρόγευση πάντως των όσων θα πει ο κύριος Μητσοτάκης αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δόθηκε από τον ίδιο στο προχθεσινό συνέδριο της ΔΑΚΕ, όπου άσκησε έντονη κριτική σε όσους λιποψυχούν και χεροσκοπούν, επιλέγοντας τον εύκολο δρόμο της παρέτησης ή της προσωπικής και κομματικής κερδοσκοπίας. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ως βασική αιτία των επιθέσεων που δέχεται η κυβέρνηση το γεγονός ότι λόγω του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που εφαρμόζεται φύγονται κατεστημένα συμφέροντα. Σε αυτό το κλίμα, δήλωσε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση δίνει τη μεγάλη μάχη από την οποία δεν είναι διατεθειμένη ούτε πίσω να κάνει, αλλά ούτε και διακρίσει. Για να προσθέσει όμως ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος θα είναι ανήλικη σε θέματα ηθικής τάξης. Η κυβέρνηση θα αντισταθεί στεναρά στις άδικες επιθέσεις που δέχεται, δεν φοβάται τίποτα και προχωρεί με αποφασιστικότητα στην ολοκλήρωση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Την απάντηση αυτή έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βασίλης Μαγκίνας, τα όσα λέγονται και γράφονται τις τελευταίες μέρες γύρω από το θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Κακόβουλες και συκοφαντικές χαρακτήρισε ο κύριος Μαγκίνας τις επιθέσεις κατά της κυβερνήσεως, πίσω από τις οποίες, όπως ανέφερε, κρύβονται κατεστημένα συμφέροντα και παροχημένες νοοτροπίες. Οι επιθέσεις αυτές, συνέχισε, προωθούνται με κατασκευές και επινοήσεις χωρίς στοιχεία και δεδομένα. Η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κυβερνώντος κόμματος, εκτός από την συζήτηση των θεμάτων που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του κόμματος, θα βοηθήσει και στην αντιμετώπιση αυτής της απαράδεκτης εκστρατείας. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κύριος Μαγκίνας είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την επίσπευση της διαδικασίας για την εγκαθάριση οποιοδήποτε προβλήματος, ενώ επεσήμανε ότι το έργο των ιδιωτικοποιήσεων, που αποτελεί κυρίαρχο θέμα του κυβερνητικού προγράμματος, θα συνεχιστεί παρά τις κακόβουλες αντιδράσεις. Για το θέμα των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου στον Παρνασσό, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι συνολικά ζημιογόνες, γι' αυτό και πρέπει να εξυγχρονιστούν όχι από το κράτος και τον ΕΟΤ που έχει φορτωθεί πολλά, αλλά από ιδιώτες με διεθνή διαγωνισμό και αυτοχρηματοδότηση, αν οι σχετικές προσφορές είναι συμφέρουσες. Τέλος, ως προς τα σενάρια περί εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 1994. Στις δηλώσεις του κ. Μαγκίνα απάντησε το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση της ανεργίας και της χρεοκοπίας, το μόνο που καταφέρνει με τις απαντήσεις της είναι να προκαλεί ακόμα περισσότερο. Στο ΠΑΣΟΚ απάντησε ο κ. Μαγκίνας και κάλεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενημερώσει τον ελληνικό λαό από ποια στοιχεία προκύπτει η τερατολογία, όπως αναφέρει, των δίθεν νέων 500.000 ανέργων. Αν δεν το πράξει, σημειώνει ο κ. Μαγκίνας, θα πρέπει να αποδεχθεί ότι ψεύδεται και παραπλανά τον Έλληνα πολίτη. Η κυβέρνηση επιδιώκει στο Εδιμβούργο λύση και όχι την αναβολή του προβλήματος των Σκοπίων, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας ανυπόστατα όσα περί του αντιθέτου γράφονται. Ο κύριος Μαγκίνας επέκρινε επίσης την κυρία Δαμανάκη και τον κύριο Παπανδρέου για τη στάση τους στην αντιμετώπιση του εθνικού μας θέματος. Η κυρία Δαμανάκη έχει κάθε δικαίωμα να ομιλεί για το συνασπισμό. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να εκτοξεύει ανυπόστατες κατηγορίες κατά του Πρωθυπουργού
ότι δήθεν δεν ήθελε την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και να πλαστογραφεί την θέση της κυβερνήσεως. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπε ο εκπρόσωπος, όχι μόνο ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την πραγματοποίηση της σύσκεψης, αλλά εξακολουθεί να επιμένει στη θέση του υπέρ αυτής. Για να έχει νόημα όμως η σύσκεψη, πρόσθεσε ο κ. Μαγκίνας, οφείλει να προσέλθει και ο κ. Παπανδρέου, του οποίου είναι απαράδεκτη η άρνηση συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια. Στο μεταξύ, μετά το νέο κρούσμα της σύλληψης Ελλήνων δημοσιογράφων του Κρήτη TV στα Σκόπια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε με δρυμύτητα το απαράδεκτο, όπως το χαρακτήρισε, γεγονός και έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση θα προβεί στις δέουσες ενέργειες. Να αφήσουμε για λίγο τώρα, κυρίες και κύριοι, τα δικά μας και να πάμε στη Βοσνία, όπου διαπιστώθηκε έξαρση των εχθροπραξιών. Αν και τυπικά ισχύει από σήμερα νέα εκεχηρία που συνομολόγησαν οι Σέρβοι του Ράντοβαν Κάρατζιτς και ο τακτικός στρατός της Κροατίας. Το Σαράγεβο βομβαρδίστηκε ανηλαιώς και οι μάχες αναζωπηρώθηκαν ιδιαίτερα στη ζώνη του αεροδρομίου. Στα βόρεια αλλά και στην κεντρική Βοσνία, οι Σέρβοι συνεχίζουν τις κατηγιστικές επιχειρήσεις για να διευρύνουν τον στρατηγικό διάδρομο που συνδέει τη Μεθόριο της Σερβίας. Αλλά και οι μουσουλμάνοι επιχειρούν διπλωματική προέλαση προκειμένου να γίνει διεθνή στρατιωτική επέμβαση στη Βοσνία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών από τις χώρες που μετέχουν στην Ισλαμική διάσκεψη συνέρχονται εκτάκτως στην τσέντα της Σαουδικής Αραβίας με σκοπό να πιέσουν τον ΟΗΕ προς την κατεύθυνση της στρατιωτικής επέμβασης. Ο μουσουλμάνος αντιπρόεδρος της Βοσνίας είχε εντωμεταξύ διαβουλεύσει στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Και πάλι στα δικά μας. Σε 30 έως 40 εκατομμύρια υπολογίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ότι θα φτάσουν τα κρούσματα του AIDS το έτος 2000. Η επιδημία έχει προσβάλει όλες τις υπήρους του πλανήτη μας και πάντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 10 με 12 εκατομμύρια άτομα έχουν ήδη μολυνθεί. Στην Ελλάδα, 10.000 άτομα έχουν μολυνθεί από τον ιό, ενώ σε περίπου 700 άτομα έχουν ήδη εκδηλωθεί η ασθένεια. Στη μάχη κατά του AIDS και της μάστιγας των ναρκωτικών μπαίνει και το Υπουργείο Υγείας με εκστρατεία, το Υπουργείο Παιδείας με εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών. Το ρεπορτάζ είναι της Λίας Νικητάκη. Με ίδρυση συμβουλευτικών σταθμών νέων σε όλη τη χώρα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων και έκδοση ειδικών ενημερωτικών φυλαδίων που περιέχουν αναλυτικά επιστημονικά στοιχεία. Το Υπουργείο Παιδείας μπαίνει στη μάχη κατά των ναρκωτικών και του AIDS. Ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Σουφλιάς υπογράμμισε σήμερα ότι δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη καταγγελία για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων δεν γίνεται διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία. Ο κύριος Σουφλιάς υπενθύμησε ότι από πέρσι άλλαξε ο τρόπος ανάθεσης των σχολικών κηλικίων, ώστε την ευθύνη να την έχει η Επιτροπή Παιδείας, στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, γονείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται ο κίνδυνος διακίνησης ναρκωτικών μέσω των κηλικίων, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υπάρχει έξω από το προάβλιο των σχολείων. Κατά τη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο κ. Σουφλιάς αναφέρθηκε επίσης στο θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από την ύπαρξη λαθών στο βιβλίο των μαθηματικών της Τρίτης Λυκείου. Είπε ότι πρόκειται για ορισμένες αυλεψίες και παροράματα που εντοπίστηκαν έγκαιρα και διορθώθηκαν. Ο Υπουργός Παιδείας έδωσε πάντως και εντολή να επανεκδοθεί από τώρα το βιβλίο, ώστε οι διορθώσεις να είναι και τυπωμένες. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Ο υπόδικος αρχηγός διεθνούς πύρας εμπορίας ναρκωτικών, που μέσα σε δύο χρόνια εισήγαγε στην Ελλάδα 300 κιλά κοκαίνης αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δραχμών, αφέθηκε ελεύθερος για λόγους υγείας με περιοριστικούς όρους. Πρόκειται για τον 35χρονο Αλέξανδρο Ζεκερίδη Άεργο, που η δίκη του είχε προσδιοριστεί για την περασμένη Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων για τις 15 Ιανουαρίου. Θρασίδατη ληστεία με θύμα 25χρονο υπάλληλο της εταιρείας Gemini έγινε το μεσημέρι έξω από την τράπεζα εργασίας στο Χαλάνδρι. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Λεβέντη. Η ώρα ήταν 12 παρα 20 το μεσημέρι και η οδός Αγίας Παρασκευής στο Χαλάνδρι έσφιζε από κίνηση. Η ληστεία, σύμφωνα με όσα είπε στην αστυνομία, ο 25χρονος υπάλληλος εταιρείας Gemini έγινε έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας εργασίας. Σε ακτίνα μόλις 5 μέτρων από το σημείο βρίσκονται περίπου 10 εμπορικά καταστήματα που ήταν όλα ανοιχτά. Κανείς όμως δεν είδε ή άκουσε το παραμικρό. Ο νεαρός υπάλληλος δεν φώναξε ούτε καν βοήθεια. Όλα έγιναν σε χρόνο αστραπή, σύμφωνα πάντα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία ο Στέλιος Μπαλακλής του Γεωργίου 25 χρόνων. Ο νεαρός σταμάτησε με ένα παπάκι έξω από την τράπεζα για να εκδώσει μια επιταγή του ΙΚΑ. Κρατούσε τσάντα που περιείχε 840.000 δραχμές σε μετρητά και επιταγές αξίας 19,5 εκατομμυρίων δραχμών. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. Προφανώς εμείς δεν το είχαμε ξαναδεί το παιδί αυτό. Προφανώς ερχόταν στην τράπεζα για κάποιες δουλειές άλλου καταστήματος, γιατί δεν είναι πολλά δικό. Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονταν στο υποκατάστημα της Αγίας Παρασκευής. Ξαφνικά, μια μηχανή μεγάλου κυβισμού σταμάτησε δίπλα του και κατέβηκε ο συνοδηγός, ένας ψηλός με μούση που φορούσε μαύρο μπουφάν. Με την απειλή πιστολιού που κρατούσε, του άρπαξε την τσάντα, επιβιβάστηκε στη μοτοσυκλέτα που το περίμενε ο συνεργός του και εξαφανίστηκαν παρά την κινητοποίηση της αστυνομίας. Μπήκε μέσα από ενοικοποιημένος άνθρωπος, πιέσαμε ένα ποτήρι νερό,
Καλέσαμε την αστυνομία του 100, η οποία ήρθαν, τον πήραν και αυτό ήταν το περιστατικό. Λίγο αργότερα η τσάντα βρέθηκε. Έλειπαν όμως από μέσα τα χρήματα. Εξάλλου, τα μεσάνυχτα άγνωστοι, χρησιμοποιώντας αντικλείδη, μπήκαν στην έκταση αυτοκινήτων του Αθανάσιου Αγγελή, 44 χρόνων, που βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 99 στην Νίκαια, και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.700.000 δραχμές αμετρητά και επιταγές αξίας 500.000 δραχμών. Πριν προχωρήσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά έκρηξη στην εφορία της μεταμόρφωσης. Στο τηλέφωνο είναι ο συνάδελφος Πάνος Όμπολος, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πάνο, τι συνέβη ακριβώς? Πριν από λίγα λεπτά είχαμε μια έκρηξη, πιθανότατα βόμβας, στην εφορία που βρίσκεται στη Λεωφόρο Τατοίου, στη μεταμόρφωση, μεταμόρφωση Αττικής, στις Κουκουβάωνες. Ναι. Από την έκρηξη δεν υπάρχουν θύματα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γιατί είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ήταν μεγάλης ισχύος. Ήταν ισχύος, ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος, έσπασαν τζαμαρίες, τζάμια από το κτίριο της εφορίας. Θύματα δεν έχουμε βέβαια, διότι δεν λειτουργούν αυτή την ώρα τα γραφεία, ούτε και φύλακας ήταν στο κτίριο. Οπότε έχουμε μόνο υλικές ζημιές. Ούτε από τι προκλήθηκε, ούτε αν είναι τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή ούτε δεν ανέλαβε καμία οργάνωση την ευθύνη της έκρηξης. Μέχρι στιγμής όχι, γιατί δεν έχουν περάσει. Μόνο λίγα λεπτά έχουν περάσει, οπότε δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Εντάξει. Τώρα θα πάμε στον τόπο και θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, παρακαλώ, καληνύχτα σας. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Ένα νέο αντιτορπιλικό, το αντιτορπιλικό Νέαρχος, ενισχύει από σήμερα τη δύναμη του πολεμικού μας ναυτικού. Το Νέαρχος είναι τύπου Άνταμς και το πρωί κατέπλεψε στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Το ρεπορτάζ είναι η Γεωργία Βαμβακερού. Συγκινητικές στιγμές εκτελήφθηκαν το πρωί στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου συγγενείς και φίλοι του πληρώματος του Νέαρχος έσπευσαν να υποδεχτούν τους δικούς τους που επέστρεψαν από την 11η αποστολή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο από τα 4 αντιτορπιλικά τύπου Άνταμς που παραχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα βάσει της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας έφτασε στον ναύσταθμο περίπου στις 10.30 το πρωί. Παρόν ήταν ο αρχηγός γέναντι ναύαρχος Ηρακλής Βρίκος, ο οποίος εξήρε το πλήρωμα για την προσπάθεια που κατέβαλε για να φέρει εις πέρα στην αποστολή της επισκευής και μεταφοράς του Νέαρχου στην Ελλάδα και τους διαδίβασε την εκτίμηση του ελληνικού ναυτικού. Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπέραρχου Σταφιά. Ο κ. Σταφιά, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, θα παραμείνει ακόμη στη μονάδα εντατικής θεραπείας για περαιτέρω παρακολούθηση και αντιμετώπιση των μετεγχειρητικών προβλημάτων του. Μεγάλο γλέντι στην Πασαντένα, όπου η παράδοση συνεχίζεται με την καθιερωμένη πια παρέλαση των Ρόδων. Το μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στους δρόμους της Πασαντένα με άρματα από τη σύγχρονη αμερικανική ζωή επαναλήφθηκε για 17η φορά. Στη μεγάλη παρέλαση των Ρόδων αντιμετωπίστηκαν με κέφι και χιούμορ ορισμένα από τα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει την αμερικανική κοινή γνώμη. Άντρες ντύθηκαν γυναίκες και γυναίκες ντύθηκαν άντρα. Φυσικά δεν έλειψε και η καρικατούρα του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μπιλ Κλίντον και της συζύγου του. Ενώ από τη σάτυρα δεν γλίτωσε ούτε ο Πάπας. Αυτά κυρίες και κύριοι, το πρώτο δελτίο της ΕΤ2 είναι στη 1.30 μετά το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα. Τον καιρό σήμερα απολαύστε τον παρέα με Χαλβά Όλυμπος. Κακοκαιρία θα έχουμε αύριο στη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τους θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που έντασή τους θα φτάσει τοπικά και τα 9 μποφόρ. Ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής κυρίως και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Στο χάρτη επιφανείας, ο ισχυρός συνδυασμός του αντικυκλώνα της Βαλκανικής με τις χαμηλές πιέσεις στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο προκαλεί τους θυελώδεις ανέμους. Αναλυτικότερα, αύριο αρχικά σε όλη τη χώρα προβλέπεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές που τοπικά θα είναι έντονες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας. Γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα σταματήσουν πρώτα στο Ιόνιο και τα δυτικά και αργότερα και στη βόρεια χώρα.
Οι άνεμοι θα φταίνουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά, μέτρη μέχρι ισχυρή, στα ανατολικά πολύ ισχυρή μέχρι θυελώδης και τοπικά στο Αιγαίο πολύ θυελώδης 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα βόρεια υπηρετικά από 2 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 8, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 2 μέχρι 12, στα νησιά του Αιγαίου από 8 μέχρι 13 και στο Ιόνιο από 6 μέχρι 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται καιρός νεφελώδης με βροχή κατά περιόδους, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή και θερμοκρασία που θα πέσει το πρωί στους 6 και θα φτάσει το μεσημέρι στους 10 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανή παροδική βροχή. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι μέτρη μέχρι ισχυρή με εξασθένιση τη νύχτα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 8 βαθμών. Την Τετάρτη στη δυτική και βόρεια χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν μέθριο, στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα όρεινα υπηρετικά. Οι άνεμοι δεν θα αλλάξουν διεύθυνση και ένταση, αλλά προοδευτικά από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει στη δυτική χώρα. Ο καιρός ήταν μια προσφορά του Χαλβά Όλυμπος με την παραδοσιακή συνταγή της οικογένειας Παπαγιάννη. Κάπου εδώ μου είπαν ότι είμαι. Ή μήπως εδώ. Ανάτος. Αυτός είναι. Χαλβάς Όλυμπος με την παραδοσιακή συνταγή της οικογένειας Παπαγιάννη. Χαλβάς Όλυμπος. Τώρα μπροστά στα μάτια σας, μέσα στη γεύση σας.